Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Αντιγόνη και εκπέμπω από τη Σεούλ. Σήμερα θα κάνουμε μία εύκολη δημιουργία για να συμμετάσχουν και τα παιδιά μας και να χαρούν και αυτά. Θα κάνουμε μικρά και όμορφα ξωτικά. Και μπορούμε με αυτά κάλλιστα να στολίσουμε πολύ ωραία το σπίτι μας. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχω βάλει ήδη με τον τρόπο που σας έδειξα και στα χιονανθρωπάκια, έχω βάλει σε μια παλιά κάλτσα, επειδή μου τελείωσε το ρύζι, έβαλα αλάτι, χοντρό αλάτι. Σε άλλη μια κάλτσα που έχω κόψει, θα βάλω και δεύτερη για να γίνει λίγο πιο παχύ το σώμα του ξωτικού. Μια δεύτερη κάλτσα θα την κόψω λίγο πιο πάνω από το τελείωμά της και θα τελειώσει κάπου εδώ για να γίνει το καπελάκι του και να γίνει μυτερό. Τη γυρίζω από την ανάποδη και με ζεστή σιλικόνη την κολλάω. Προσοχή στα παιδιά όταν χρησιμοποιούν σιλικόνη ζεστή. Και τώρα θα τη γυρίσω από την καλή για να μην φαίνεται το κόλλημα. Θέλει λίγο να στεγνώσει και να κρυώσει. Φοράω λοιπόν το καπελάκι, δεν το κλείνω αυτό για να έχει λίγο όγκο. Φοράω το καπελάκι στο ξωτικό μου. Έχω φτιάξει μία μυτούλα στρογγυλή από πυλό ή από πλαστελίνη αν έχετε. Θα τη βάλω εδώ, θα την κολλήσω. Και από γουνάκι που πουλάνε εδώ με το μέτρο, αυτό εδώ, έχω κόψει να γίνει το γέννη του. Θα το κολλήσω και αυτό. Και με λίγο ρούζ
Θα κάνω τη μητούλα του. Εδώ κάλλιστα μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε ένα κουδουνάκι ή ένα φουντάκι. Και το χιονανθρωπάκι, το ξωτικούλι μας είναι έτοιμο. Εάν σας άρεσε, κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι, like και κοινοποίηση. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας!